παροχολογία. Δηλαδή, μου θυμίζει τόσο, μα τόσο πολύ, όλες τις αξιωματικές αντιπολιτεύσεις κατά καιρούς που ήταν στα πρόθυρα του να λίγο με ένα μικρό ποσοστό να καβαλήσουν την κυβέρνηση και να πάρουν τις εκλογές, με την ακατάσχετη παροχολογία. Όλα σε όλους. Δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα η οποία αιτείται και δεν λαμβάνει τη διαβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο θα τους καλύψει. Είναι ακριβώς το μοντέλο που ζήσαμε. Δεν έχω την ίδια γνώμη όπως καταλαβαίνετε. Με ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τάζει τα πάντα στους πάντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα των φτωχών ανθρώπων και ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται μόνο ότι κανένας άνθρωπος δεν θα πεθάνει επειδή του λείπουν τα φάρμακα, το νοσοκομείο, το σπίτι του, η θέρμανση, το ηλεκτρικό. Αυτό είναι το οποίο υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το που τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα πάντα στους πάντες δεν το βλέπω, δεν μου προκύπτει από κάπου. Εγώ δεν έχω, νομίζω, κανένα παράδειγμα κοινωνικής ομάδας ή συντεχνίας που έθεσε ζήτημα. Σας λέω, θυμάμαι τώρα τι ζούσαμε, ας πούμε, στις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι κάθε φορά που είχαμε εκλογές. Πάντα αυτός που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση είχε αυτή τη λογική. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κοινωνική ομάδα η οποία δεν έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα ξαναγυρίσει εκεί που ήταν. Χωρίς φάρμακα. Δηλαδή, τι δουλειά κάνουμε στην πολιτική, γιατί να θέλει κανείς να κυβερνήσει τη χώρα, αν δεν μπορεί να εγγυηθεί στους ανθρώπους ότι θα έχουν τα φάρμακά τους. Είναι προφανές ότι αυτό το υπόσχεται. Κανένας δεν θα πεθάνει από το κρύο. Κανένας δεν θα πεθάνει το χειμώνα από μαγκάλι. Είναι βασικά πράγματα. Εντάξει, από μαγκάλι δεν πέθανε κανένας. Τώρα, μην είμαστε υπερβολικοί. Αποδείχθηκε ότι τα τραγικά γεγονότα είχαν και άλλες αφορμές. Δεν είναι τώρα. Νομίζω ότι εδώ αδικείτε τον εαυτό σας. Για το μαγκάλι που είπατε, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, προφανώς υπάρχουν. Δεν τεράστια προβλήματα. Είναι εγκληματικές επιλογές της κυβέρνησης. Δεν είναι τεράστια προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν προκύπτουν, έβρεξε. Είναι επιλογές συγκεκριμένες οι οποίες γίνονται. Η επιλογή της κυβέρνησης είναι την κρίση των πλουσίων να την πληρώσουν οι φτωχοί. Και αυτό κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι παθογένειες του κράτους και της οικονομίας που έχουν συμβάλει πολύ και η δική σας παράταξη. Θα μου επιτρέψετε. Καλά. Πάντως δεν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κράτσα. Το ένα είναι αυτό. Δεν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ κυβέρνησαν. Πάσχαμε σε αυτή τη χώρα και πάσχουμε από αντιπολίτευση υπεύθυνη. Α, δηλαδή η αντιπολίτευση κυβέρνησε ή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ κυβέρνησε από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Ας δούμε πώς διευκόλυναν τις μεταρρυθμίσεις για να γίνει σύγχρονη οικονομία. Για να ακούσουμε τον κύριο Κυρίτση. Όταν καίγαμε την Αθήνα, ήταν συμβολικά και καταστροφικά. Απαντήστε μου, έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ την Αθήνα. Απαντήστε μου. Έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ την Αθήνα. Κυρία Κράτσα, απαντήστε μου. Έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ την Αθήνα. Δεν συμμετείχατε σε καμία. Να προσέχετε τι λέτε λοιπόν. Σε καμία δημοτική. Έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ την Αθήνα, ναι ή όχι. Σε καμία να προσέχετε τι λέτε. Υποφάλψατε όλες αυτές τις αναταραχές, καταλήψεις των σχολείων, κλειστά πανεπιστήμια. Μπορώ να συνεχίσω. Ελάτε, κύριε Κυρίτση. Λοιπόν, θέλω να διαφωνήσω και με κάτι άλλο το οποίο είπε η κυρία Κράτσα. Ότι αποδείχτηκε το θέμα του ότι το κράτος δεν είναι λύση. Αν κάτι αποδείχτηκε από την κρίση η οποία ξέσπασε το 2007, είναι ότι φάλιρε σε όλο τον κόσμο η ιδιωτική οικονομία, αναγκάστηκαν τα κράτη να πάρουν τα βάρη και αυτά τα βάρη πληρώνουν τώρα οι πολίτες. Θέλουμε να πούμε για τις αμερικάνικες ασφαλιστικές, για τις αμερικάνικες τράπεζες, για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, για τις ελληνικές τράπεζες. Αυτά τα κεσάτια πληρώνουμε. Τώρα επαγγελματισμένη οικονομία, τι να κάνουμε τώρα. Να μην λέμε ότι κατέρευσε η κρατική οικονομία, η ιδιωτική κατέρευσε και αναγκάστηκαν τα κράτη. Να επομισθούν τις ευθύνες. Μην βγάζουμε το άσπρο μαύρο. Ήταν δύο διαφορετικά είδη της κρίσης. Στη χώρα μας δεν κατέρευσαν οι τράπεζες, πλήρωσαν τις συνέπειες της κρίσης. Άλλο η Ιρλανδία, άλλο η Ελλάδα. Γιατί? Μην τα μπερδεύετε. Πώς το μεγάλο. Μην πάμε στο παρελθόν. Ας δούμε το αύριο. Έχουμε εκλογές. Ας δούμε το αύριο. Κάσανε 17 στο PSI και πήραν 50 ανακεφαλαιοποίηση. Μεγάλο αντιπαραγωγικό κράτος. Και το απαρχαιωμένο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας ήταν αυτά τα οποία την έφτασαν. Να σας πω, μην πάμε στην ιστορία. Ας δούμε λιγάκι το αύριο. Κύριε Κυρίτση, μία από τις αφορμές για κριτική είναι η έλλειψη στρατηγικής, οι πολλές διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα. Το θέμα του ευρώ που ανοίγει και κλείνει. Το ανοίγει ο ένας, το κλείνει ο άλλος, το ξανανοίγει ένας άλλος, το ξανακλείνει ένας άλλος. Δεν έχουμε μάθει αν είναι επιλογή της χώρας το ευρώ, δεν είναι επιλογή της χώρας το ευρώ, γιατί το συζητάμε. Δείγματα ότι δεν έχει, να το πω αλλιώς, την οριμότητα ή τη συνεννόηση ή τη συνοχή ο ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί
τα προβλήματα της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι και πάλι θα διαφωνήσω. Απλώς είναι τα ΜΜΕ έχουν την τάση τις συζητήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ να τις υπερπροβάλλουν, ενώ αντίστοιχες που γίνονται σε άλλα κόμματα περνάνε στον ντούκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, διότι τρέχει και προσομοιώσεις και σενάρια και κάνει και αναλύσεις. Και η ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί η χώρα με πρωθυπουργό το Σαμαρά και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, το ευρώ παραμένει λύση επιλογής για τη χώρα και αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Οι πολιτικές όμως. Κυρία Κράτσα, σας παρακαλώ να ακουστούν όλοι. Κυρία Κράτσα, να μοιράσουμε το χρόνο. Κυρία Σφαίλου. Κυρία Παπαϊάννα Σφαίλου. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει πλέον ο πολιτικός λόγος να έχει ουσία και θα πρέπει ο πολίτης όταν τον ακούει να μην τον αμφισβητεί. Δηλαδή. Μέχρι τώρα όλοι οι πολίτες και αυτό που μου λένε και αυτό που ακούω γύρω μου είναι ότι δεν πιστεύουμε αυτά που μας λένε οι πολιτικοί. Που